Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν παρακολουθήσουμε τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης, αν κάποιος παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση, καταλαβαίνει ότι η ιδιωτική τηλεόραση ξεκίνησε εδώ και 14 μήνες. Αυτή η ιστορία για τα ιδιωτικά κανάλια έχει ξεκινήσει από το 1989, που καταργήθηκε το μονοπόλιο των κρατικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Σε αυτό το διάστημα ψηφίστηκαν 15 νόμοι, από τους οποίους οι 4 προέβλεπαν διαγωνισμό και δεν έγιναν ποτέ. Ανταυτού είχαμε υπουργικές αποφάσεις, ο υπουργός δηλαδή αποφάσιζε να δώσει προσωρινή άδεια ή να μην δώσει προσωρινή άδεια. Είναι και πολύ πρόσφατα όλα τα στοιχεία, όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων από την εξεταστική μας επιτροπή για τον τρόπο που λαμβάνανε εκατοντάδες εκατομμύρια από τις τράπεζες σε αυτά τα κανάλια που έδιναν οι τράπεζες αφιδώς. Για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, κυβέρνηση προσπάθησε να βάλει τέρμα σε αυτό το χάος και σε αυτή την ανομία. Για μας είναι θέμα δημοκρατίας και είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού. Επίσης, ένα άλλο σημείο είναι ότι μέχρι να δημοσιοποιηθεί η απόφαση του ΣΤΕ, που ηρίστο εν παρόδο από το 89 μέχρι σήμερα είχαν εκδοθεί αρκετές αποφάσεις του ΣΤΕ που δεν έγιναν ποτέ εκτελεστές από τη διοίκηση, αντίθετα, σεβόμενοι εμείς την απόφαση, αναστέλουμε γι' αυτό το λόγο το άρθρο 2α. Αλλά το ΣΤΕ στέλνει και ένα άλλο μήνυμα προς όλους, ότι χρειάζεται άμεσα να συσταθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και να μπει τέλος, μετά από 27 χρόνια, να μπει τέλος στην ανομία. Θα μου επιτρέψετε, κυρίες συνάδελφοι, να αναφερθώ και σε μια τροπολογία που κατέθεσα για το ακατάσχετο των οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων και βοηθημάτων σε αυτούς που έχουν υποστεί τις συνέπειες καταστροφών από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές. Το άρθρο 38 του νόμου 4315 για την ανθρωπιστική κρίση προέβλεπε συγκεκριμένα βοηθήματα να είναι σε ακατάσχετο λογαριασμό, εξαιρούντο η στεγαστική ενίσχυση, δηλαδή η αρρωγή που δίνει το κράτος για να κατασκευάσει, να επισκευάσει ή να ανακατασκευάσει κάποιος την πρώτη του κατοικία, και μέχρι να γίνει αυτό, οι επιδοτήσεις ενοικίων και άλλες ενισχύσεις. Αναγνωρίζω ότι το περιεχόμενο είναι Υπουργείου Υποδομών και Οικονομικών, πλην όμως νομίζω ότι θα γίνει ομόφωνα δεκτή αυτή η τροπολογία, διότι θέλει άμεση εφαρμογή σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα, έχουν χρέη και πρέπει να κατατίθενται αυτές οι επιδοτήσεις σε ακατάσχετο λογαριασμό. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζαβάρας έχει το λόγο. Και γιατί...